Πριν από μερικούς μήνες, ο Eric Wahlberg και ο Wesley Berry δημιούργησαν την Prophetic, μια startup στον τομέα της τεχνολογίας, που κατασκευάζει αυτό που η εταιρεία αποκαλεί την πρώτη φορητή συσκευή στον κόσμο για τη σταθεροποίηση των διαυγών ονείρων. Διαυγοί ονομάζονται τα όνειρα, τα οποία γίνονται αντιληπτά από το άτομο που κοιμάται. Δηλαδή, το άτομο που κοιμάται καταλαβαίνει πως ονειρεύεται και μπορεί να ελέγχει μέρη του ονείρου. Οι ιδρυτές της Prophetic λένε πως θέλουν να βοηθήσουν στην κατανόηση της φύσης της συνείδησης. Τα διαυγή όνειρα έχουν συναρπάσει εξίσου το ευρύ κοινό και την κοινότητα της νευροεπιστήμης εδώ και δεκαετίες. Οι νευροεπιστημονικές μελέτες για το θέμα χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, αλλά το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί με την επέκταση του πεδίου της γνωστικής νευροεπιστήμης. Ο Wahlberg είχε το πρώτο του διαυγές όνειρο στην ηλικία των 12 ετών. Δεν θυμάται ακριβώς τι έκανε τότε, ωστόσο το αποκάλεσε μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες που έχει ζήσει. Στο κολέγιο, άρχισε να έχει διαυγή όνειρα 2 φορές την εβδομάδα και αποφάσισε ότι ήθελε να βρει έναν τρόπο για να χρησιμοποιήσει αυτήν την πρακτική, για να εξερευνήσει τη συνείδηση σε έναν βαθύτερο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, ο συνιδρυτής Berry ασχολούνταν με τη δημιουργία πρωτοτύπων νευροτεχνολογίας. Τροφοδοτούσε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα και δεδομένα σε ένα Transformer Neural Network, ένα μοντέλο AI, για να εξερευνήσει τι μπορεί να βλέπουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Ο Berry είπε ότι ο Wahlberg του είπε πάνω σε τι δούλευε, αλλά δεν πίστευε ότι υπήρχε η τεχνολογία εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να προκαλέσουμε όνειρα, πόσο μάλλον διαυγή, οπότε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αναρωτιέται ο Berry. Ωστόσο, ο Berry συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι ενώ δεν είναι δυνατή η πρόκληση της ίδιας της ονειρικής κατάστασης, είναι δυνατή η ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού που οδηγεί σε διαυγή όνειρα. Ο Wahlberg και ο Berry βασίζονται στα αποτελέσματα της μακροχρόνιας μελέτης του Ινστιτούτου Donders για να παράσχουν αρκετά εκπαιδευτικά δεδομένα, ώστε το AI εργαλείο τους να δουλεύει σωστά στη συσκευή. Ο τύπος εγκεφαλικών δεδομένων που αναζητούν μέσω της μελέτης είναι τα εγκεφαλικά κύματα γάμα, τα ταχύτερα εγκεφαλικά κύματα που εμφανίζονται σε καταστάσεις βαθιάς εστίασης και αποτελούν χαρακτηριστικό του ενεργού προμετωπιαίου φλοιού που πιστεύεται ότι συνδέεται με τα διαυγή όνειρα. Το σχέδιο του Berry είναι να χρησιμοποιήσει ένα συνελικτικό νευρονικό δίκτυο για να αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα απεικόνισης εγκεφάλου σε tokens και στη συνέχεια να τα τροφοδοτήσει στο Transformer Model με τρόπο που μπορεί να τα κατανοήσει. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον κλειστό βρόχο, όπου το μοντέλο μαθαίνει και ανακαλύπτει τι είδους ακολουθίες εγκεφαλικών καταστάσεων πρέπει να συμβούν, τι είδους αλληλουχίες νευροδιέγερσης πρέπει να συμβούν, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού, εξήγησε ο Berry. Ο στόχος της Prophetic με το πρωτότυπο είναι να χρησιμοποιήσει εστιασμένους υπερήχους για να διεγείρει τον προμετωπιαίο φλοιό του χρήστη, ενώ ονειρεύεται. Η έρευνα υποδηλώνει ότι η εστιασμένη διέγερση με υπερήχους μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη εργασίας. Στόχος της Prophetic είναι να δημιουργήσει μια συσκευή που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα διαυγή όνειρα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα και την κατανόηση της συνείδησης. Η συσκευή αναμένεται να είναι έτοιμη για κυκλοφορία το 2025. Yeah.